Απορρίφθηκε από την αποκεντρωμένη διοίκηση Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης η προσφυγή του Δήμου Δοξάτου σχετικά με τις πηγές Δοϊράνης που είχε ασκήσει κατά του Δήμου Καβάλας αλλά και της ΔΕΙΑ Καβάλας. Είπαμε είχε προσφύγει ο Δήμαρχος Δοξάτου μετά από αξιοδότηση που είχε από το Δημοτικό Συμβούλιο, είχε προσφύγει κατά τριών αποφάσεων της ΔΕΙΑ Καβάλας. Οι αποφάσεις αυτές οι δύο αφορούν την έγκριση των μελετών που είχαμε ετοιμάσει για την υδροδότηση από τις πηγές Κεφαλαρίου της Δημοτικής Ενότητας Φιλίππων και η τρίτη την υποβολή της πρότασης που κάναμε προς το ΙΜΕΠΕΡΑ, ούτως ώστε να χρηματοδοτηθεί το έργο αυτό. Απορρίφθηκαν και οι τρεις, όπως ήταν αναμενόμενο από εμάς τουλάχιστον, από τον αποκεντρωμένο, και οι τρεις προσφυγές που γίνανε για αυτές τις αποφάσεις. Ουσιαστικά ο αποκεντρωμένος με τρεις, για 23 λόγους, είπε στον Δήμο Δοξάτου ότι δεν είναι δική σας δουλειά ποιος θα δώσει το νερό και πόσο νερό στον Δήμο Καβάλας και στη ΔΕΙΑ Καβάλας. Αυτό είναι δουλειά της αρχής η οποία ασχολείται με τη διεύθυνση υδάτων που ασχολείται με αυτό το αντικείμενο. Έχει εξουσιοδοτηθεί δηλαδή από την πολιτεία να ασχολείται με αυτό το αντικείμενο. Οπότε η διεύθυνση υδάτων θα κρίνει πόσο νερό θα δώσει και σε ποιον. Οπότε εμείς συνεχίζουμε σύμφωνα με τον αρχικό σχεδιασμό που είχαμε. Εννοείται ότι δεν έχουμε καμιά αντιδικία με κανέναν Δήμο Δοξάτου. Ίσα-ίσα εμείς θέλουμε τις συνέργειες με τους γειτονικούς Δήμους, γιατί μόνο με τις συνέργειες πας μπροστά. Και συνεχίζουμε κανονικά απρόσκοπτα, ούτως ώστε να υδροδοτήσουμε τη Δημοτική Ενότητα Φιλίππων από τις πηγές Βοηράνης. Πολύ σημαντικό έργο για τη Δημοτική Ενότητα Φιλίππων, πολύ σημαντικό έργο για το Δήμο Καβάλας, επειδή είπαμε ότι αυτή η περιοχή πάσχει από νητρολίπανση και συνεχώς ανεβαίνουν τα νητρικά ιόντα σε όλες τις γεωτρήσεις της περιοχής.